Λοιπόν, καλή σας μέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 22 Δεκέμβρη του 2023. Καλημέρα θα λέμε, αλλά θα λέμε και για αυτούς που ακούνε μετά τα μεσάνυχτα, καλό ξημέρωμα, γιατί η εκπομπή παίζει σε αναμετάδοση στις 2 μετά τα ξημερώματα την επόμενη μέρα. Άρα λοιπόν, ή είναι τώρα Παρασκευή 9 το πρωί ή Σάββατο, έχει γυρίσει το ημερολόγιο και δείχνει 20 Δεκέμβρη στις 2 μετά τα ξημερώματα. Σήμερα θα κάνουμε ένα αφιέρωμα σε έναν μεγάλο Έλληνα της Διασποράς, έναν αγωνιστή για τον ελληνισμό που δυστυχώς εδώ και λίγο καιρό δεν είναι πια μαζί μας. Το πληροφορηθήκαμε το μαντάτο, το πολύ αυτό δυσάρεστο νέο, πριν από 2-3 μέρες ουσιαστικά. Έχει συμβεί στις αρχές του Νοέμβρη, του περασμένου μήνα, δηλαδή πριν από 40 μέρες περίπου. Και αναφερόμαστε στον Αντώνιο Σταθάκη, η ψυχή του ελληνισμού της Ουρουγουάης, ραδιοπαραγωγός, μεγάλη και δυναμική παρουσία του εκεί στην ελληνική κοινότητα της Ουρουγουάης. Είχαμε τη χάρα και την τιμή πριν από 2 χρόνια περίπου να συνομιλήσουμε, να τον παρουσιάσουμε εδώ στην εκπομπή, να πούμε πολλά και διάφορα για τον ελληνισμό εκεί, πώς είναι οι Έλληνες, πώς ξέμειναν, πότε πήγαν και όλα αυτά. Και θα παρουσιάσουμε και τις τελευταίες του εκπομπές. Δυστυχώς η υγεία του ήταν πολύ κλονισμένη το τελευταίο χρονικό διάστημα και δεν κατάφερε να ανταπεξέλθει. Και η τελευταία εκπομπή που έκανε είναι στις 21 του Οκτώβρη, τώρα πριν από ουσιαστικά 2 μήνες, έτσι, ήταν η τελευταία του εκπομπή. Ora Cultural Hellenica είναι η εκπομπή η οποία παρουσίαζε ο Αντώνιος Σταθάκης, και λέμε παρουσιάζει γιατί ξέρετε αυτοί οι άνθρωποι είναι σαν να μην έφυγαν ποτέ. Αν και μιλώντας με φίλους γνωστούς και άλλους ομογενείς που έχουν ζήσει, μεγαλώσει ή βρίσκονται ακόμα στην Ουρουγουάη και θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε και αργότερα, εκείνο που συνειδητοποίησε είναι ότι είναι μια πολύ μεγάλη απώλεια για την ελληνική κοινότητα. Ήταν μια σημαία για τον ελληνισμό της Ουρουγουάης ο Αντώνιος Σταθάκης, ο Αντώνης Σταθάκης. Και σήμερα νομίζω ότι με αυτή την εκπομπή που του αφιερώνουμε είναι το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε για αυτή την πραγματικά μεγάλη φυσιογνωμία του ελληνισμού της Διασποράς. Ξεκινάμε με το τελευταίο απόσπασμα της εκπομπής Ora Cultural Hellenica, 21 Οκτώβρη του 2023, εκεί στα Ερτζιανά της Ουρουγουάης, ο Αντώνιος Σταθάκης μιλάει για τη Μελίνα Μερκούρη. Αγαπητοί μας ακροατές, σας μιλάω Αντώνης Σταθάκης, σας καλωσορίζω σε μια νέα εκπομπή της ελληνικής ραδιοφωνικής ώρας, της ελληνικής κοινότητας Montevideo Uruguays. Amigos, en esta semana se cumplieron los 103 años del nacimiento de Melina Mercury, una de las figuras más influyentes de la historia de la Grecia contemporánea. Melina Mercury, o simplemente Melina, para los griegos, era una mujer que podía y hacía de todo, una célebre actriz, una maravillosa cantante y una feroz política y activista que entre sus muchos logros también lanzó la campaña para la repatriación de los mármores del Partenón. Λοιπόν, σε μια γρήγορη μετάφραση που έκανα τώρα, αναφέρεται στη Μελίνα Μερκούρη για την πολύ μεγάλη ιστορία της. Μελίνα, όπως την αποκαλούσε ο ελληνισμός, λέει ο Αντώνιος Σταθάκης, ασχολήθηκε με τα πάντα, ήταν ηθοποιός, τραγουδίστρια, πολιτικός και έδωσε μια πολύ μεγάλη μάχη για τον επαναπατρισμό των μαρμάρων του Παρθενώνα. Καταλαβαίνετε τώρα εκεί στον ελληνισμό της Διασποράς, παραδείγματος χάρη στην Ουρουγουάη, πόσο σημαντικό είναι αυτό το κομμάτι, δηλαδή να γυρίσουν πίσω τα μάρμαρα του Παρθενώνα στη φυσική τους θέση. Όχι τα Ελγίνια που τα λένε κάποιοι και τα γράφουν, αν είναι δυνατόν, έτσι το προϊόν κλοπής να το έχουμε βαφτίσει κιόλας. Και ο Αντώνιος Σταθάκης ήταν από αυτούς που λέμε πατριώτης, με την καλή έννοια, γιατί ξέρετε τώρα αυτή η λέξη έχει αλλάξει τελείως τα δεδομένα της, έχει αλλάξει τελείως η χρήση της και έχει παραμορφωθεί. Πάμε να ακούσουμε τώρα σε αυτή την τελευταία εκπομπή τον Αντώνιο Σταθάκη να μιλάει για τις εορταστικές εκδηλώσεις που ετοιμαζόταν να πραγματοποιήσει εκείνες τις ημέρες για την επέτειο του όχι η ελληνική κοινότητα του Μοντεβιδέου. Amigos, el όχι
es mucho más que una fecha patria griega. Es un símbolo de coraje y de resistencia. En griego, ogi significa no, y representa la valiente negativa de Grecia a rendirse frente a las fuerzas invasoras durante la Segunda Guerra Mundial. Te invitamos a unirte a nosotros en la celebración de este evento que recuerda y honra este importante momento histórico. ¿Cuándo? El próximo sábado, 28 de octubre, a las 20 horas, en nuestra institución, Avenida 19 de Abril, 3366. ¿Qué te espera? Un menú griego de tres pasos que te transportará directamente a las calles de Atenas. Actuación de los niños de la escuelita, música en vivo toda la noche, el apasionante arte del baile griego, la tradicional rotura de platos que simboliza la alegría y la liberación. Λοιπόν, συγκλονιστικά όλα αυτά που λέει, μιλάει για το όχι, το πόσο σημαντικό ήταν ως σύμβολο αντίστασης, έτσι όπως έγινε το όχι κόντρα στους φασίστες κατακτητές που οδήγησαν όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και όλο τον κόσμο στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Αναφέρεται σε λεπτομέρειες για το πού θα γίνει η εκδήλωση αυτή, φυσικά εκεί στην κοινότητα. Το ραντεβού είναι το επόμενο Σάββατο 28 Οκτώβρη στις 8 με ελληνικό μενού, λέει ο Αντώνιος Σταθάκης. Παιχνίδια για τα μικρά παιδιά, μουσική και εικόνες από τον πολιτισμό που είναι τόσο σημαντικός για τον ελληνισμό. Αυτά έτσι από μια πρόχειρη μετάφραση που κατάφερα να κάνω τώρα. Πάμε όμως να ακούσουμε ελληνικά, έτσι. Πάμε να ακούσουμε τον Αντώνη Σταθάκη στην συνέντευξη που έδωσε εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας». Ήταν ακριβώς 14 Γενάρη του 2021, δηλαδή σχεδόν 3 χρόνια πριν, άμα εξαιρέσουμε το μήνα αυτό, 3 χρόνια παρά έναν μήνα ουσιαστικά. Ήταν καλεσμένος εδώ στην εκπομπή και μιλήσαμε μαζί για τον ελληνισμό, για την Ελλάδα, για το τι νιώθει για την Ελλάδα όταν ακούει τη λέξη Ελλάδα, πόσο σημαντικό είναι για τους Έλληνες της Διασποράς να ακούν ελληνικά, να μιλάνε ελληνικά, να τραγουδάνε ελληνικά, να σχετίζονται με οτιδήποτε το ελληνικό. Και νομίζω ότι ο Αντώνιος Σταθάκης μας το μεταφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Να πούμε ότι η συνέντευξη αυτή είναι ατόφια, δεν έχουμε κόψει κανένα κομμάτι και κανένα απόσπασμα. Είναι ακριβώς όπως παίχτηκε τότε στον αέρα πριν από 3 χρόνια, 20 λεπτά σε διάρκεια. Δεν θα κουραστείτε καθόλου ακούγοντας όλα αυτά που έχει να μας πει ο Αντώνιος Σταθάκης και μετά θα σας κάνουμε μια έκπληξη εδώ μαζί με την Χρυσούλα Αντωνιάδη που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Θα ταξιδέψουμε μέχρι την Νορβηγία και εκεί θα συναντήσουμε την πρώτη ξαδέρφη του Αντώνιου Σταθάκη, την Ίνα Σαρωτή, που έχει κάνει ένα ταξίδι μεγάλης ανατροπής στη ζωή της. Από την Ουρουγουάη βρέθηκε στην Νορβηγία. Σε λίγο. Πάμε να ακούσουμε τώρα τον Αντώνιο Σταθάκη σε εκείνη την πραγματικά εξαιρετική συνέντευξη που παραχώρησε στην εκπομπή «Ώρα Ελλάδας» στις 14 Γενάρη του 2021. Λοιπόν, πάμε στο Μοντεβιδέο. Εκεί θα συναντήσουμε τον Αντώνιο Σταθάκη, ο οποίος είναι ο πρώην πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, της ελληνικής κοινότητας της Ουρουγουάης, μια κοινότητα η οποία έχει 105 χρόνια ζωής και βέβαια είναι ο υπεύθυνος επικεφαλής του ελληνικού ραδιοφωνικού προγράμματος στο Μοντεβιδέο, απόσπασμα το οποίο θα ακούσουμε και μετά. Σε έχω ετοιμάσει μια όμορφη έκπληξη. Αντώνιο, καλημέρα. Καλημέρα, γεια σας. Μεγάλη χαρά που έχω την ευκαιρία να σας δώσω πληροφορίες για μια από τις αρχαιότερες παροικίες, ελληνικές παροικίες στην Νότια Αμερική. Πάμε να δούμε όμορφα πραγματάκια. Πρώτα απ' όλα να πούμε τι ώρα είναι εκεί στο Μοντεβιδέο. Τώρα είναι 7 και 11 το πρωί. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό ξύπνημα. Έχουμε 5 ώρες διαφορά με την Ελλάδα. Ωραία. Σε ευχαριστούμε για το πρωινό ξύπνημα. Ελληνικό καφεδάκι ήπιες? Ακόμα όχι. Άντε, σιγά σιγά. Τώρα θα μπούμε στην κουβέντα, θα τα πούμε όλα. Και εκείνο για το οποίο θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε, για να πάμε και τον κόσμο αρκετά πίσω, είναι η ιστορία αυτού του πολύ μεγάλου κομματιού των Ελλήνων της Ουρουγουάης, μέσω της κοινότητας, η οποία ιδρύθηκε πριν από 105 χρόνια. Έτσι μιλάμε. Το 1916. Μάλιστα. Πάμε να δούμε λίγο την ιστορία μαζί, Αντώνιο. Μάλιστα.
Πες μας κάποια πράγματα. Λοιπόν, εδώ υπήρχαν Έλληνες από τον 19ο αιώνα. Επίσης υπήρξαν Έλληνες οι οποίοι πολέμησαν για την εξαρτησία των χωρών της περιοχής, παραδείγματος χάρη και στην Ουρουγουάη και στην Αργεντινή. Και μιλάμε για 200 χρόνια πριν. Το μεγάλο κύμα μετανάστευσης στη Νότια Αμερική έγινε μετά με την καταστροφή, λίγο πριν και μετά την καταστροφή της Μικράς Ασίας. Στην προσωπική μου περίπτωση, στην οικογενειακή περίπτωση, ο παππούς μου ήταν από Τυχείο και τότε οι γονείς που είχαν αγόρια, όπως Τυχείος δεν ήταν ελληνικό έδαφος αλλά τουρκικό έδαφος, για να μην υπηρετήσουν στον εχθρό του γένους, για να μην πάνε στρατιώτες στον τουρκικό στρατό, τους στέλναν στην Αμερική, στο εξωτερικό. Και μετανάστευσαν πάρα πολύ τότε. Και ο παππούς μου είχε έρθει εδώ στην Ουρουγουάη, γιατί είχε κάποιον γνωστό που γνώριζε από εκεί, από Τυχείο, και εγκαταστάθηκε εδώ. Εντάξει, και έκανε μετά την οικογένειά του κτλ. Ένας σιώτης λοιπόν, είσαι στην Ουρουγουάη, έτσι με λίγα λόγια. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Μιλάμε για το 1912-13 εκεί περίπου. Ναι, ναι, ναι. Πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, αυτό ναι, γιατί... πριν το 22. Ήταν όντως έντονα μετά τα χρόνια τότε. Μετά το 22 ήρθε ένα μεγάλο κύμα μετανάστευσης. Το άλλο μεγάλο κύμα μετανάστευσης ήρθε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, όταν άρχισε ο εμφύλιος στην Ελλάδα και τα λοιπά. Και μετά ήρθαν κι άλλοι στη δεκαετία του 60. Τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές του 80, έγινε ένα αντίστροφο κύμα. Έφυγαν πολλές οικογένειες από εδώ, και δεν λέω συγκεκριμένα μόνο από την Ουρουγουάη, και από τη Βραζιλία και από την Αργεντινή, και επέστρεψαν στην Ελλάδα. Και δεν μιλάω για μία γενιά, μιλάω για τρεις γενιές. Οι παππούδες, τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Οι οικογένειες ολόκληρες επέστρεψαν στην Ελλάδα με το όνειρο εκείνο να γυρίσουν στη μητέρα πατρίδα. Ωραία, Αντώνιο, θέλω να σε ρωτήσω δεν πόσοι... Δεν ξέρω αν σας ενημερώνω σε γενικές γραμμές. Είναι άψογα όλα αυτά. Μια ιδέα. Όχι μόνο μία, πολλές ιδέες είναι άψογα και είναι ένα ραντεβού με την ιστορία για πράγματα τα οποία δεν γνωρίζαμε. Παραδείγματος χάρη ότι έφυγαν εκείνη την περίοδο περίπου 10 χρόνια πριν από τη Μικρασιατική καταστροφή, αντιλαμβανόμενοι ότι τα πράγματα γίνονταν πάρα πολύ δύσκολα. Ένα άλλο στοιχείο που είναι πολύ σημαντικό ιστορικά και μας μετέφερε είναι ότι και μετεμφυλιακά υπήρξε κόσμος ο οποίος ήρθε εκεί, προφανώς πολιτικοί πρόσφυγες που δεν μπορούσαν πλέον να ζήσουν εδώ κάτω από τη δυσβάστακτη. Και επίσης μόλις τελείωσε ο Ελεύθερος Παγκόσμιος Πόλεμος, πριν τον, όταν ήταν αρχής ο εμφύλιος εκεί, φύγανε πολλοί γιατί θέλανε να πάνε να ζήσουν σε μια ήρεμη χώρα που να μην έχει πόλεμο, να μπορέσουν να προδέψουν, να δουλέψουν. Παραδείγματος χάρη μπορώ να πω το παράδειγμα της οικογένειάς μου από το μέρος της μητέρας μου, οι δύο θείοι μου που ο μεγάλος ο θείος είχε πολεμήσει στο ελληνικό μέτωπο στην Αλβανία, ήταν και τραυματίας πολέμου. Όταν τελείωσε ο πόλεμος, μπάρκαρε και εκείνος και ο αδερφός του και ταξιδεύανε. Ο μεγάλος ο θείος ήρθε προς τα δω και ήρθε στο Μοντεβιδέο, όπου ζούσε μία ξαδέρφη. Και πήγε να δει την ξαδέρφη και τα λοιπά. Του άρεσε η χώρα, πολύ ήρεμη χώρα, πολύ ήσυχη, οικονομικά σταθερή εκείνη τη στιγμή. Και αποφάσισε να ειδοποιήσει τη μαμά του και τις αδερφές να έρθουν να εγκαταστηθούν εδώ στην Ουρουγουάη. Και έτσι ήρθε η γιαγιά μου με τη μητέρα μου, με τη θεία μου και μετά και όλος ο θείος και εγκαταστέθηκαν όλοι εδώ στην Ουρουγουάη, σε μια ήρεμη χώρα όπου δεν υπήρχε κίνδυνος για πόλεμο, για τίποτα τέτοιο και κατά κάποιο τρόπο αισθανθήκανε πολύ, πολύ καλά, πάντα με εκείνο τον καημό που ήταν μακριά από την πατρίδα βεβαίως. Ναι. Αντώνιο, η πλευρά της μητέρας από πού είναι η καταγωγή? Η μητέρα μου γεννήθηκε στην πόλη. Mm-hmm. Όταν η γιαγιά χείρεψε το 1930, πήγανε στην Ελλάδα γιατί εκεί ζούσαν οι δύο αδερφές της γιαγιάς και πήγε η γιαγιά με τα παιδιά της στην Ελλάδα και εκεί συνέχισε η ζωή.
Ωραία. Άρα εσύ είσαι πρώτης γενιάς Έλληνας. Είσαι γεννημένος, μεγαλωμένος εκεί. Εμένα με έχουν γραμμένο κανονικά στον Πειραιά. Λοιπόν, η ζωή εκεί. Τώρα εσύ είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος γεννήθηκε, μεγάλωσε εκεί, έζησε όλα τα χρόνια εκεί με την αγάπη και την νοσταλγία που μας περιγράφεις πάντα για την Ελλάδα. Αλλά θέλω να μας μεταφέρεις και την άλλη όψη του νομίσματος. Δηλαδή πώς έγινε και γίνεται ακόμη και σήμερα δεκτή η ελληνική κοινότητα εκεί στην Ουρουγουάη από τους Ουρουγουανούς. Δηλαδή από τους ανθρώπους που δεν έχουν κάποια ρίζα όπως εσείς. Την ελληνική ρίζα. Μάλιστα. Κοίταξε, η τοπική κοινωνία λόγω της τοπικής εκπαίδευσης πάντα έχει θαυμασμό προς τον ελληνισμό. Μιλάμε για την αρχαία ιστορία προπαντός, για την μυθολογία, για την φιλολογία και από εκεί και πέρα η τοπική κοινωνία είναι πολύ φιλόξενη. Και και σας ενημερώνω ότι γενικά κάποιος πρόεδρος δημοκρατίας πριν χρόνια είπε η κοινωνία η δική μας κατέβηκε από τα πλοία, γιατί ήρθαν οι μετανάστες πρώτα από την Ισπανία, από την Ιταλία, από διάφορες χώρες και έγινε το μείγμα που αποτελεί την τοπική κοινωνία. Λοιπόν, υπάρχει πολύ σεβασμός και πολύ αγάπη προς τους μετανάστες. Τα τελευταία χρόνια, παραδείγματος χάρη, έχουν έρθει πάρα πολλοί μετανάστες για ανθρωπιστικούς λόγους από την Κεντρική Αμερική, από διάφορες χώρες. Και πάντα και προς την Ελλάδα, επανέρχομαι προς την Ελλάδα, πάντα υπήρχε αυτό ο σεβασμός και ο θαυμασμός για την ένδοξη αρχαία ιστορία μας και τον πολιτισμό μας και βεβαίως και το σεβασμό προς μια χώρα που είναι σημαντική στην Ευρώπη σήμερα. Παρόλα τα αυτά, τις δυσκολίες που έχει περάσει η Ελλάδα και ξεπερνάει βεβαίως. Ναι. Λοιπόν, είπες για έναν πρώην πρόεδρο, υποπτεύομαι ότι λες για τον πρώην πρόεδρο της Ουρουγουάης, τον Χωσέ Μουχίκα, έτσι, που είπε αυτό. Όχι, μιλάω για προηγούμενο πρόεδρο. Α, για άλλο πρόεδρο. Μορφή πάντως και ο Μουχίκα, δεν ξέρω αν θες να τον σχολιάσουμε λίγο, να τον συζητήσουμε, αλλά εμείς εδώ στο εξωτερικό που έχουμε μία εικόνα και έχουμε δει τι άνθρωπος ήταν και πώς προείδευσε τις χώρες, είναι ένα μοντέλο τελείως διαφορετικό, τελείως ανθρώπινο, τελείως κοινωνικό, που εγώ προσωπικά θα μου άρεσε πολύ να υπήρχε σε όλες τις εκφάνσεις της πολιτικής ζωής κάτι τέτοιο. Ναι, είναι το παράδειγμα εκείνου του ανθρώπου που υπήρξε τρομοκράτης, που πολέμησε εναντίον της δημοκρατίας στη χώρα για να πάρουν τη χώρα στην αρχή στα χέρια τους. Μετά υπήρξε φυλακισμένος, ναι, για κάποια χρόνια. Αλλά είναι και πώς ερμηνεύουμε και τη λέξη τρομοκράτης πλέον, γιατί έχει χαθεί η μπάλα ποιοι είναι οι τρομοκράτες καμιά φορά. Μπορεί να είναι και από την άλλη πλευρά. Εκείνοι που πολεμάνε τον κατεστημένο καθεστώς το δημοκρατικό σε μια χώρα είναι τρομοκράτες, οποιαδήποτε χώρα του κόσμου. Αλλά εν πάση περιπτώσει, μετά μπήκε στην πολιτική και μέσω της πολιτικής έφτασε μέσω των εκλογών να εκλεγεί και να γίνει πρόεδρος Δημοκρατίας. Ωραία. Λοιπόν, είναι μια ιστορία πολύ, πολύ γραφική και τελείως παράξενη για τον οποιοδήποτε σε όποιο μέρος του κόσμου. Λοιπόν, θέλω να πούμε τώρα για τους Έλληνες της Ουρουγουάης. Πόσοι είναι περίπου οι Έλληνες εκεί, αν έχουν καταγραφεί, συνολικά δηλαδή σε όλη τη χώρα, και αν ξέρουμε ποιοι και πόσοι είναι στο Μοντεβιδέο. Η παροικία γενικά είναι στο Μοντεβιδέο. Υπάρχουν κάποιες οικογένειες σε κάποιους νομούς, σε κάποιες πόλεις στην επαρχία, στο εσωτερικό, αλλά οι περισσότεροι είναι εδώ. Σύμφωνα με... Γιατί θα σας πω κάτι ιστορικό. Τη δεκαετία του 1930, τότε γινόταν απογραφή του τοπικού πληθυσμού και γινόταν η απογραφή μόνο στους άνδρες μέχρι κάποιο χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Μόνο στους άνδρες. Τότε, το 1930-32 εκεί, υπήρχαν 3.500 Έλληνες. Τότε. Άνδρες δηλαδή μόνο. Άνδρες. Πρέπει να προσθέσουμε τις γυναίκες και τα παιδιά, βεβαίως. Με τα χρόνια, πολλοί από αυτούς τους άνδρες έκαναν οικογένειες, ήρθαν και καινούριοι μετανάστες κτλ. Αυτή τη στιγμή περίπου υποτίθεται ότι είναι 2.500 τα άτομα που αποτελούν την παροικία. Μιλάμε για τα ενεργά μέλη και τα μη ενεργά, εκείνοι που είναι
παιδιά εγγόνια δυσέγγωνα που μπορεί να μην είναι κοντά στην κοινότητα, αλλά ξέρουν ότι είναι ελληνικής καταγωγής. Ωραία. Λοιπόν, πολύ σημαντικό αυτό που μας λες και θα ήθελα να πιάσουμε τώρα λίγο το κομμάτι των δραστηριοτήτων της κοινότητας, ρίχνοντας ένα ιδιαίτερο βάρος εκεί που πρέπει, δηλαδή στην παιδεία. Αυτά τα παιδιά της δεύτερης και τρίτης γενιάς που μας περιγράφεις, Αντώνιο, έχουν την ευκαιρία να μάθουν ελληνικά με έναν σωστό τρόπο από κάποιον δάσκαλο? Μάλιστα. Κοιτάξτε, ας το πάρουμε ιστορικώς. Τη δεκαετία του 1930, όταν οι περισσότεροι της παροικίας ζούσαν στην ίδια γειτονιά, τότε στην κοινότητα λειτουργούσε το σχολείο, μεταξύ εισαγωγικών, που υπήρξε μία κυρία που εργαζόταν σαν δασκάλα, η κυρία Αργυρό Ξυλά, από τη δεκαετία του 30 μέχρι του 50, και τα παιδιά πηγαίναν στο δημοτικό σχολείο, παραδείγματος χάρη, το πρωί, και το απόγευμα πηγαίναν κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, στην κοινότητα για να μάθουν τη γλώσσα των γονέων τους. Mm-hmm. Στη δεκαετία του 50, χάρη του μεγάλου ευεργέτη της κοινότητας, του Κωνσταντίνου Κονιαλίδη, φέρνει έναν δάσκαλο από την Ελλάδα, τον κύριο Βασίλειο Χαχαβιά, ο οποίος αυτή τη στιγμή ζει και είναι στην Ελλάδα, επέστρεψε. Είναι από εκείνο το κύμα που επέστρεψαν τέλος της δεκαετίας του 70, αρχές του 80. Μακάρι να μας ακούει ο κύριος Χαχαβιάς, έτσι, για να ξέρει ότι ακόμα και τώρα, μετά από τόσα χρόνια, μνημονεύεται το σπουδαίο. Και τον θυμόμαστε με πολύ αγάπη, αυτό, γιατί είμαστε η γενιά που πηγαίναμε στο σχολείο κάθε Σάββατο, Σάββατο πρωί, για να μάθουμε τη γλώσσα, εκτός που μιλούσαμε στις οικογένειες τα ελληνικά στο σπίτι. Είναι μια περίπτωση που έχει μια κατάσταση, η περίπτωση που έχει αλλάξει με τα χρόνια, διότι δεν είναι το ίδιο οι σημερινές οικογένειες που είναι μεικτές, που πια δεν μιλάνε οι περισσότεροι τα ελληνικά στο σπίτι τους, αλλά εμείς ήμασταν, πρώτα μιλούσαμε ελληνικά και μετά μάθαμε τα ισπανικά. Η δική μου γενιά, θέλω να πω. Απίστευτο. Μπράβο. Μπράβο. Και μετά με τα χρόνια, διδάχτηκε ελληνικά από διάφορα άτομα τα οποία εθελοντικά έδωσαν μαθήματα. Και εγώ για κάμποσα χρόνια έκανα αυτή τη δουλειά, αλλά για ενηλίκους και προπαντός όχι μόνο ελληνικής καταγωγής, αλλά ξένους που θέλουν να μάθουν τη γλώσσα μας, κάθε Σάββατο απόγευμα. Μάλιστα. Αυτό για πολλά χρόνια. Μετά, μετά που δημιουργήθηκε το Συμβούλιο Αποδήμου Ελληνισμού, κάναμε όλες τις προσπάθειες για να μας σταλεί δάσκαλος με απόσπαση από την Ελλάδα. Και έγινε και τίποτα. Έτσι με τα χρόνια ήρθε πρώτα μία δασκάλα, μετά άλλη, μετά ένας δάσκαλος. Σήμερα υπάρχει μία δασκάλα. Εντάξει, και με αυτόν τον τρόπο κάθε Σάββατο λειτουργεί για τα μικρά τα παιδάκια και μεσοβδόμαδα για μεγάλους, και συνεχίζεται ένας από τους στόχους για τους οποίους ιδρύθηκε η κοινότητα, που ήταν η διατήρηση της γλώσσας, η διδασκαλία της γλώσσας και η προβολή του ελληνικού πολιτισμού στην τοπική χώρα. Λοιπόν, Αντώνιο, φανταστείτε. Ναι. Πες μου. Φανταστείτε ότι το 1916 οι παππούδες μας, μεταξύ των οποίων ο δικός μου, σκεφτήκαν ότι έπρεπε να γίνει ένας σύλλογος για να έχει αλληλοβοήθεια, να έχουν αλληλοβοήθεια οι Έλληνες που κατοικούσαν εδώ, και επίσης να προβάλλουν τον πολιτισμό, να διδάξουν τη γλώσσα και να είναι όλοι ενωμένοι. Λοιπόν, Αντώνιο, δεν είναι εύκολο να το σκεφτούμε πριν 100 χρόνια, φυσικά, που 100 τόσα χρόνια που δεν υπήρχαν τα μέσα επικοινωνίας που υπάρχουν τώρα. Λοιπόν, από ό,τι καταλάβατε, είναι το ελληνικό πρόγραμμα που εκπέμπει στο Μοντεβιδέο με τον Αντώνη. Η ελληνική κοινότητα από τη δεκαετία του 1930, ναι, άρχισε η ελληνική ραδιοφωνική ώρα σε έναν ραδιοφωνικό σταθμό. Πέρσι πια δεν εκπέμπουμε μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού, αλλά μέσω του YouTube, διότι οι καινούριες γενιές θεωρήσαν ότι θα έχει περισσότερο κοινό. Και στην εκπομπή αυτή μιλάω περισσότερα ισπανικά, γιατί η ιδέα είναι να προβάλλουμε τις παραδόσεις, την ιστορία μας, την σημερινή επικαιρότητα της Ελλάδος,
στους Ρουγανούς που μας ακούνε κάθε εβδομάδα. Σωστό, σωστό. Πάρα πολύ ωραία. Πόσο καιρό κάνεις την εκπομπή, Αντώνιο? Ορίστε. Πόσο καιρό κάνεις την εκπομπή αυτή, πόσο καιρό την παρουσιάζεις εσύ την εκπομπή? Τώρα είναι σχεδόν 7 χρόνια. Άντε, μπράβο, μπράβο. Γεια στο κουράγιο σου. Είναι κάθε πότε? Μια φορά τη βδομάδα, κάθε Σάββατο. Ωραία. Και αν κάποιος θέλει να την ακούσει από εδώ, από την Ελλάδα, πώς θα είναι κάτι τέτοιο δυνατό? Πρέπει να μπει στο YouTube και να γράψει «Ora Cultural Ελληνικά», όπως το ακούτε. Στα ισπανικά, έτσι. Ωραία. Στα ισπανικά. Η πολιτιστική αμέσως, ώρα δηλαδή, έτσι, της Ελλάδας. Κοιτάξτε, εκπέμπουμε κάθε Σάββατο κατά τις 6 το απόγευμα ώρα Ουρουγουάης. Πρέπει να προσθέσουμε άλλες 5 ώρες, θα είναι 11 η ώρα Ελλάδος. Αλλά μπορεί μετά να το ακούσετε άμα μπείτε στο YouTube. Υπάρχουν αποθηκευμένες όλες οι εκπομπές που μπορείτε να ακούσετε. Και στη σελίδα σας στο Facebook, έτσι. Και στο Facebook της ελληνικής κοινότητας, εκεί επίσης υπάρχουν. Ωραία. Αλλά στο YouTube μπορείτε να το βρείτε εύκολα. Κάτι σημαντικό που ήθελα να σας πληροφορήσω είναι ότι το 1987 εδώ στην ελληνική κοινότητα διοργανώσαμε τότε την πρώτη φιλική συνάντηση των ελληνικών κοινοτήτων της Λατινικής Αμερικής, που ο στόχος ήταν να γνωριστούν τα μέλη των διάφορων κοινοτήτων των διαφορετικών χωρών, παραδείγματος χάρη Αργεντινή, Ουρουγουάη, Βραζιλία, Χιλή κτλ. Πρώτα είχε γίνει ανεπίσημα μια συνάντηση στα σύνορα Ουρουγουάης Βραζιλίας, όπου κατοικούν ομογενείς, και μετά έγινε επίσημα εδώ στην Ουρουγουάη. Και τώρα το 2021, λόγω που είναι τα 200 χρόνια της Εθνικής Παλιγγενεσίας της Ελλάδος, θα διοργανωθεί εδώ στο Μοντεβιδέο το κλήρικο λαϊκό συνέδριο, και για να μια εκδήλωση που θα γίνει στην περιοχή, σημαντική για να ενώσει όλους τους Έλληνες της περιοχής. Αυτή ήταν μια ιδέα του Μητροπολίτη μας του Buenos Aires, του κ. Ιωσήφ, ο οποίος το συμφώνησε με το Διοικητικό Συμβούλιο της Κοινότητας και θα διοργανωθεί για τον Οκτώβριο, πρώτα ο Θεός. Λοιπόν, είναι ένα ιστορικό γεγονός για τον ελληνισμό, όχι μόνο της Ουρουγουάης, αλλά όλη της περιοχής. Λοιπόν, εγώ θα κλείσω μαζί σου διαφορετικά, μιας και λες για τον ελληνισμό. Έψαξα και βρήκα, τώρα ξέρεις, εγώ έχω και τρέλα με την ΑΕΚ, έτσι, αλλά έψαξα και βρήκα ότι ένας Έλληνας της Ουρουγουάης, σε εκείνη την περίοδο που λες ότι γύρισε πάρα πολλοί κόσμος, το 73-74 και 74-75, αγωνίστηκε 2 χρονιές με την ΑΕΚ, επιθετικός, ο Φανής. Το θυμάσαι το Φανή? Δεν το θυμάμαι. Χόρχε Ουάσιγκτον Φανής Φαλέρο το όνομα, έπαιζε στην Πελιαρόλ, στην Πενιαρόλ, την ομάδα εκεί. Μπορεί, δεν ασχολούμαι τόσο πολύ με το ποδόσφαιρο, αλλά εντάξει, σου έβαλα ωραία. Τώρα το θυμήθηκα. Λοιπόν, ναι, το θυμήθηκα. Μία τελευταία λέξη θέλω να μου πεις. Θα σου πω εγώ μια λέξη και θα μου απαντήσεις με 2-3 όσο αισθάνεται η καρδιά σου. Ελλάδα, τι σημαίνει Ελλάδα? Είναι η μητέρα πατρίδα, είναι το καμάρι μας. Είναι για το οποίο πάντα θα προσφέρουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο και θα προβάλλουμε την Ελλάδα στη χώρα στην οποία γεννηθήκαμε και κατοικούμε. Αντώνη Σταθάκη, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είσαι καλά, καλημέρα να έχεις εκεί στο Μοντεβιδέο. Ευχαριστώ και χαιρετισμούς σε όλους τους ομογενείς που μας ακούνε απανταχού. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Αξέχαστος πραγματικά. Ταξιδέψαμε μέσω Αθήνα στο Μοντεβιδέο και από εκεί θα πάρουμε τώρα το αεροπλάνο νοερά και θα φτάσουμε στην άλλη άκρη του κόσμου, πραγματικά, στην Αργεντινή. Στην Αργεντινή. Είδατε, έχω συνηθίσει τη Λατινική Αμερική. Θα πάμε στην Νορβηγία, όπου θα συναντήσουμε την πρώτη ξαδέρφη του Αντώνιο Σταθάκη, την Νίνα Σαρωτή, η οποία βρίσκεται και ζει εκεί τα τελευταία χρόνια. Καλημέρα, Νίνα. Καλημέρα, Νίκο. Τι κάνεις, πώς είστε? Καλά, όλοι καλά, δόξα τω Θεώ, όλοι καλά. Τι ώρα είναι εκεί τώρα που μιλάμε? Εδώ είναι μία ώρα νωρίτερα από εσάς, 9:25 τώρα. Φαντάζομαι εκεί ακόμα τώρα δεν έχει ξημερώσει,
Τίποτα, 9 και θα ξημερώσει και θα έχουμε και μια μέρα λίγο συννεφιασμένη, μπορεί σκούρα που λέμε εδώ, δεν θα έχουμε ήλιο σήμερα. Εχθές μας χιόνισε πάρα πολύ, αλλά ωραία, για τα Χριστούγεννα έρχεται μια χαρά να είναι όλα άσπρα. Σε ποια πόλη της Νορβηγίας είσαι? Πώς? Σε ποια πόλη της Νορβηγίας είσαι? Είμαι σε μια πόλη που λέγεται Φλάτεμπι, που είμαστε 29 χιλιόμετρα περίπου από το Όσλο. Α, κοντά, κοντά. Κοντά, ναι, ναι, κοντά. Εδώ πέρα είναι όλο έτσι, να πούμε, βγαίνεις από την πόλη και είναι όλο σαν χωριά, για να καταλάβεις, εκτός από κάποιες πόλεις, έτσι. Ναι. Είναι ναι. Γενικά σε όλη την περιοχή εκεί, στα πολύ πολύ ψηλά της Σκανδιναβίας, είναι απομακρυσμένο το ένα σπίτι από το άλλο, έχει μια άλλη, θα έλεγα, φιλοσοφία το πώς κατοικεί ο κόσμος εκεί. Ναι, όπως το λες, αλλά εδώ που μένω εγώ είναι σαν, να πούμε, σαν ένα χωριό της Ελλάδας, για να πω κάπως. Mm-hmm. Τα σπίτια είναι δίπλα-δίπλα όλα. Κατάλαβα. Να πούμε. Κατάλαβα. Πώς βρέθηκες τώρα εσύ από το Buenos Aires? Όχι Buenos Aires, άντε πάλι με την Αργεντινή, έχω φάει κόλλημα σήμερα. Λοιπόν, από το Μοντεβιδέο πώς βρέθηκες λίγο έξω από το Όσλο? Γιατί είμαι μετανάστρια ερωτική που λέτε, δεν ξέρω. Αγάπησες. Τα ελληνικά μου είναι έτσι και έτσι όπως βλέπεις, αλλά προσπαθώ. Τέλεια, τέλεια είναι τα ελληνικά σου. Γεννήθηκες στην Ουρουγουάη? Γεννήθηκα στο Μοντεβιδέο, ναι, στην Ουρουγουάη. Εκεί μεγάλωσα, εκεί τα πάντα, η ζωή μου, έτσι. Και ο Αντώνιο που ήρθε εδώ. Είχε πώς? Γεννηθεί εκεί, έτσι, ή στην Ελλάδα? Ποιος? Ο Αντώνιο. Ο Αντώνης στην Ουρουγουάη, όλοι ναι. Μας. Η γενιά η δικιά μας, από να πούμε είμαστε η πρώτη γενιά, είμαστε γεννημένοι στην Ουρουγουάη. Με τον Αντώνη έχετε δεσμούς οικογενειακούς πολύ στενούς, είστε πρώτα ξαδέρφια, έτσι. Πρώτα ξαδέρφια, ναι. Και μια οικογένεια, μικρή οικογένεια να πω, γιατί είμαστε 5 ξαδέρφια μόνο. Από το μέρος της μαμάς, να πούμε από τη μαμά του Αντώνη. Είμαστε 5 ξαδέρφια, τα οποία η αδερφή μου μένει στην Ουρουγουάη, εγώ Νορβηγία, ξαδέρφη μου στην Βραζιλία και ο ξάδερφός μου στην Αμερική. Α, ωραία. Διάσπαρτη, παντού. Παντού είμαστε, ναι. Λοιπόν, πόσα χρόνια είσαι εκεί στην Νορβηγία? Σχεδόν θα κλείσω τα 20. 20 χρόνια, ε. 20, ναι. Τώρα, φαίνεται τελείως διαφορετική έτσι, η λογική μιας χώρας όπως είναι η Ουρουγουάη με την σχέση. Νορβηγία, ναι. και σε επίπεδο έτσι, κλιματικής φύσεως. Έτσι. Τη μία είναι μια ζεστή χώρα με ζεστό ναι. κόσμο και προφανώς εκεί είναι μια παγωμένη χώρα με έναν κόσμο ο οποίος είναι λίγο πιο ναι. απόμακρος. Για πες μας λίγο, ναι, παρακαλώ. Ναι, ακριβώς έτσι όπως το λες. Όπως πάει ο καιρός, πάει και ο κόσμος που λέμε. Είναι λίγο ψυχρός, είναι ο καθένας το δικό του, δεν είναι φιλόξενος όπως είναι ο Ουρουγουάη. Καμία σχέση. Ήταν λίγο δύσκολο, δεν μπορώ να πω, αλλά εντάξει, να πούμε, παντρεύτηκα με Έλληνα, έχουμε, να πούμε, είναι διαφορετική η κουλτούρα, έτσι. Αλλά με τον Ουρουγουάη, εντάξει, εγώ έχω μια απόσταση και με τη γλώσσα, γιατί όσο και να έχω μάθει τα νορβηγικά είμαι τα ελάχιστα, γιατί πάντοτε είμαι με τα ελληνικά και με τα ισπανικά, τότε είναι λίγο δύσκολο. Πάντως είναι μια χώρα λίγο κρύα, γενικά, έτσι. Ναι, αλήθεια, ναι. Έχεις, η οικογένειά σου μεγαλώνει εκεί πέρα τώρα, φαντάζομαι είστε σε μια άλλη, σε άλλα δεδομένα από αυτά που είχε συνηθίσει στην Ουρουγουάη. Καμία σχέση, ναι, ναι, καμία σχέση. Αλλά εντάξει, έχω ταξιδέψει στην Ουρουγουάη πάρα πολλές φορές από τότε. Είχα τη μητέρα μου, πήγαινα πολύ συχνά, κάθε χρόνο και πολλές φορές και παραπάνω από μια φορά, μέχρι που την έχασα το 21. Από το 21 δεν έχω γυρίσει στην Ουρουγουάη, αλλά πιστεύω κάπου το Φεβρουάριο να κάνω ταξίδι, έτσι νομίζω. Ναι. Έχω την αδερφή μου εκεί, γι' αυτό, ναι. Ναι, αυτό ετοιμαζόμουν να σε ρωτήσω, πόσες φορές έχεις πάει ναι. στην Ουρουγουάη και έχει ενδιαφέρον ναι. να μας πεις και πώς πας, δηλαδή, είναι από την άλλη άκρη του κόσμου, δηλαδή, φαντάζομαι ναι, ναι. θα κάνεις μία μισή μέρα για να φτάσεις, Κάνεις 23 ώρες ακριβώς, μία μάλιστα. μέρα βάλει. Μία μέρα ταξίδι. Αλλά το έχουμε συνηθίσει, ναι, ναι, το έχουμε συνηθίσει. Πάμε λίγο, Νίνα μου, να μιλήσουμε για τον Αντώνη, τον ξάδερφο. Μάλιστα. Μεγαλούσατε ναι. μαζί, υποπτεύομαι, στενοί δεσμοί ναι. της οικογένειας. Οι Έλληνες εκεί, μάλιστα. ο ένας κοντά στον άλλον. Πες μας κάποια πράγματα ναι. για τον Αντώνη, γιατί εγώ όπως τον γνώρισα, μέσα από αυτή την μάλιστα. τηλεοπτική, τη ραδιοφωνική συνάντηση που κάναμε, ναι. μου έμεινε ένας άνθρωπος
λόγιος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι πνευματώδης, ήταν πνευματώδης, ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε με πολύ μεγάλο πάθος την Ελλάδα. Μάλιστα. Πραγματικό πάθος. Ναι, 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 ναι. Όπως το λες, ήταν πάρα πολύ, ήταν εξαιρετικός άνθρωπος, αφιέρωνε πάρα πολύ για την Ελλάδα, ό,τι μπορούσε να προσφέρει στην κοινότητα, στην εκκλησία, έδινε μαθήματα ελληνικών, είχε το ράδιο που έκανε το πρόγραμμα ραδιοφωνικής. Να πούμε, λάτρευε την Ελλάδα. Κοίταξε, εμείς οι Έλληνες που έχουμε γεννηθεί από πρώτη γενιά στο εξωτερικό, έχουμε άλλο αίσθημα για την Ελλάδα από εσείς που μένετε στην Ελλάδα. Καμία σχέση. Εγώ το έχω καταλάβει τώρα που πάω πολύ συχνά στην Ελλάδα, γιατί πριν είχαμε μια φορά το τόσο, αλλά μας έχουν μεγαλώσει μάλλον οι γονείς μας κάπως έτσι και αγαπάμε πάρα πολύ την Ελλάδα, μπορεί και περισσότερο από τον Έλληνα. Εγώ συμφωνώ απόλυτα. Έχω ζήσει και εγώ στο εξωτερικό και ξέρω πολύ καλά αυτό το συναίσθημα που μου περιγράφεις. Το έχω νιώσει και το νιώθω βλέποντας και τους άλλους Έλληνες της Διασποράς. Ναι, ναι. Μεγαλούσατε σε ένα ελληνικό περιβάλλον. Αυτό δεν ήταν δύσκολο, Νίνα, μαζί με την παρέα, τον Αντώνη κλπ. Δηλαδή, κάπως γκετοποιημένοι, κάπως αποκομμένοι από την υπόλοιπη κοινωνία, τα παιδιά που πρώτα ήταν η Ελλάδα και μετά ήταν η Ουρουγουάη, έτσι είναι? Ναι, ναι, εντάξει, στην αρχή έτσι όταν είσαι πιο μικρός, μετά όταν μεγαλώνεις, πηγαίνεις στο γυμνάσιο, πανεπιστήμιο κτλ. Αλλά έχεις εκείνο που δεν είσαι τελικά Ουρουγουανός. Δεν είσαι, δεν μπορεί να γίνεις. Κατάλαβες, να πούμε, δεν νιώθεις 100% Ουρουγουανός όπως είναι οι άλλοι που έχουν γεννηθεί στην Ουρουγουάη. Είχαμε το ελληνικό. Κατάλαβες, το να πούμε, ερχόταν το Πάσχα, ωραία. Το Πάσχα δεν ήταν η ίδια μέρα όπως ήταν το Πάσχα της Ουρουγουάης. Είχαμε διαφορά σχεδόν κάθε χρόνο. Και εσύ πήγαινες στην εκκλησία, έκανες ό,τι έκανες και ήσουν αδιαφορετικός από τους άλλους. Ναι, ναι. Κατάλαβες. Και σε μια χιδεία είναι λίγο δύσκολο αυτά τα κομμάτια, να πούμε, για να εξηγήσεις και εσύ στο φίλο σου, στη φίλη σου που κάνεις αυτό γιατί είσαι Έλληνας, παράδειγμα. Εντάξει, αλλά πως μας αγαπάνε τους Έλληνες πολύ στην Ουρουγουάη, το καταλαβαίνει ο καθένας και δεν σε ξεχωρίζουν με τίποτα. Είμαστε σαν εκείνους, σαν αυτούς, να πούμε. Δεν είναι σαν άλλες χώρες που μπορεί να νιώθεις μια διαφορά, πως να πω. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Είναι και σημαίες που ταιριάζουν και λίγο έτσι. Και αυτό, ναι, πολύ. Ναι, ναι. Είναι η Ουρουγουάη που αγαπάει τον Ελληνισμό, τον λατρεύει και μάλιστα, το αναδεικνύει, ναι, και μέσα από το κομμάτι του πολιτισμού. Υπάρχουν πόλεις, ναι, με ονομασίες, ναι, ελληνικές, ναι, 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 υπάρχουν, ναι, ναι, αγάλματα αρχαίων Ελλήνων, φιλοσόφων κλπ. Πες μας λίγο έτσι για το πώς οι Ουρουγουανοί αντιμετώπιζαν την Ελλάδα, όχι ως κρατική οντότητα, αλλά ως κάτι διαφορετικό μέσα από τον πολιτισμό της, μέσα από τη δική σας παρουσία ως Έλληνες. Κοίταξε, πήγαινα στο σχολείο παράδειγμα και μια φορά είχα πει πως είχα πάει η Ελλάδα και μου λέει, και το λες τόσο σιγά, φώναξέ το, μου λέει η δασκάλα τότε. Να πούμε σαν, ναι, ναι, και σαν να πούμε να, πως είναι κάτι σημαντικό να είσαι Έλληνας, γιατί εντάξει βλέπουν που πολλά τα αρχαία που έχουν, που τα έχουμε στο σχολείο, τα μαθαίνουμε, να πούμε είναι η βάση σε πολλά. Και μας έχουν, να πούμε, έλεγες επίθετό σου και καταλαβαίνανε πως ήσουν Έλληνα. Αμέσως, να πούμε, ο καθένα. Δεν ήταν κάτι παράξενο να ξέρουν για την Ελλάδα. Πάντως εδώ το βλέπω που εσύ θα πεις το επίθετό σου και δεν θα σε καταλάβουν από πού είσαι. Παράδειγμα, έτσι. Ναι. Δεν έχουν την κουλτούρα. Περνάς εδώ, δηλαδή περισσότερο απαρατήρητος εκεί από ό,τι στην, ναι, εδώ, ναι, Ουρουγουάη. Δεν έχουν την κουλτούρα και στο σχολείο μαθαίνουν ότι μαθαίνουμε κάτω, να πούμε, στην Ουρουγουάη. Δεν είναι το ίδιο. Ναι. Πάντως είμαστε αγαπημένοι στην Ουρουγουάη, δεν μπορώ να πω. Ναι. Μα, ναι, μου κάνει εντύπωση ότι διαβάζω εδώ και στο ρεπορτάζ ότι 23 δρόμοι στο Μοντεβιδέο έχουν ελληνικά ονόματα και ο κεντρικότερος δρόμος μάλιστα ονομάζεται Γκρέσια. Είναι πραγματικά εντυπωσιακό, έτσι? Ναι, 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 ναι. Είναι αλήθεια, έτσι όπως το λες. Ελληνικό σχολείο φαντάζομαι υπήρχε τότε, δεν ξέρω, ναι, θα μου πεις, ναι, και για τα τώρα, γιατί τα ελληνικά σου είναι άψογα. Θέλω να σε διορθώσω για αυτό που έλεγες στο ξεκίνημα της κουβέντας μας. Είναι άψογα. Έμεινα έκθαμβος από τα ελληνικά του Αντώνιο πρώτα απ' όλα και τώρα του Αντώνη. Και στη συνέχεια, ναι, ακούω και τα δικά σου ελληνικά
Και πέρα από τη δουλειά που γίνεται μέσα στο σπίτι, που σίγουρα είναι πολύ σημαντική, με τους γονείς να μιλάνε ελληνικά συνέχεια με τα παιδιά και να επιμένουν σε μια ξένη χώρα, φαντάζομαι ότι έπαιξε λίγο ρόλο και το κομμάτι της κοινότητας ό,τι αφορά το ελληνικό σχολείο που υπήρχε εκεί. Θες να γυρίσουμε λίγο τα χρόνια πίσω και να το δούμε αυτό? Μάλιστα, είχαμε σχολείο ελληνικό το Σάββατο, κάθε Σάββατο πηγαίναμε, ερχόταν ένα φορτηγάκι και μας έπανε όλους. Πάντα, όσο που ήταν μια κοινότητα και σε μια χώρα που είναι φτωχή, να πούμε κάπως, ήταν όλα τζάμπα. Πήγαινε στο σχολείο, σου δίνανε και το κολατσό, παίζαμε, πηγαίναμε πιο πολύ για το παιχνίδι, για να καταλάβεις. Αλλά, εντάξει, χαιρόμασταν, μάθαμε, πώς δεν μάθαμε, μάθαμε, αλλά εντάξει, νομίζω που παίζει και ρόλο το σπίτι πολύ. Πάντως, ναι, γιατί μια φορά την εβδομάδα δεν μπορούσες να κάνεις και πολλά. Ναι. Αλλά μαθαίναμε τα ποίηματα. Είχαμε έναν υπέροχο δάσκαλο, τον κύριο Βασίλη, που τώρα είναι στην Ελλάδα. Και εντάξει, μάθαμε πολλά, δεν μπορώ να πω. Αλλά έπαιζε πολύ ρόλο το σπίτι, πιστεύω. Πρώτη φορά που ήρθες στην Ελλάδα, μας είπες νωρίτερα για το πρώτο ταξίδι. Πόσο χρονών ήσουν? Ήμουν 8 χρονών. Πες μας λίγο εκεί, δηλαδή. Να περιμένεις. Μαμά μου, ναι, ναι, η μαμά μου ήταν από την Πάρο. Ναι. Και πήγαμε στην Πάρο, νορμάλ. Πήγαμε να δούμε τους παππούδες, τους θείους και αυτά. Και η μαμά είχε φύγει από την Ελλάδα, για να καταλάβεις, 20 χρόνια πριν. Δεν μπόρεσε να γυρίσει. Μετά από 20 γύρισε παντρεμένη και με παιδιά. Ναι, μεγάλα τρόπο, να πούμε. Ναι. Ναι, και ήταν κάτι φανταστικό. Εγώ αγάπησα την Πάρο, σαν να είναι το καλύτερο, όπως καταλαβαίνεις. Έμεινα 6 μήνες την πρώτη φορά. Αλήθεια. 6 μήνες μείναμε, γιατί φαντάζομαι ήταν ένα ταξίδι πάρα πολύ ακριβό. Δεν θα μέναμε ένα μήνα. Η μάνα μου ήταν 20 χρόνια να δει τις γονείς της και μείναμε 6 μήνες ακριβώς. Ναι. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά. Για να καταλάβεις, την επόμενη φορά που ήρθα, που πήγα Ελλάδα, ήμουνα 17. Πω, ναι, είναι η απόσταση, είναι η δυσκολία οικονομική, είναι πολλά. Ακριβώς. Τώρα, σήμερα, είναι πιο εύκολα όλα από πριν, ναι, να ταξιδέψεις, εννοώ. Δεν, ναι, είναι τόσο δύσκολα. Ναι. Ναι. Το συνέστημα όταν έφτασες για πρώτη φορά στην Ελλάδα, που άκουγες από μικρό παιδί, Ελλάδα, Ελλάδα, η Πάρος, ναι, ναι, όλο αυτό, έτσι το συνέστημα, θυμάσαι πώς ένιωθες? Ναι, 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 πώς δεν είναι. Να σου πω, να πούμε, πήγαμε στην Ακρόπολη, πώς δεν θα πηγαίναμε, πήγαμε Λυκαβητό, γνωρίσαμε αυτά που ξέραμε. Εντάξει, είναι ένα αίσθημα που κλαις, να πούμε, είναι κάτι πολύ δυνατό για μας. Κατάλαβες, κάθε φορά που θα πήγαινε Ελλάδα, εγώ στην Ακρόπολη θα ανέβαινα. Ζέστη, εγώ θα πήγαινα. Έπρεπε να το κάνω, κάπως έτσι νιώθαμε, κατάλαβες. Το ξέρεις ότι υπάρχει κόσμος εδώ στην Αθήνα που δεν έχει ανέβει ποτέ? Το φαντάζομαι, γιατί ένας από αυτούς είναι ο σύζυγός μου. Γεννημένος στην Ελλάδα και έμαθε την Ακρόπολη με μένα. Α, ωραία, εντάξει, ευτυχώς. Κατάλαβες, τον πήγα εγώ. Και πώς καταλήξατε, είχε σχέση με την Νορβηγία ή για επαγγελματικούς λόγους κατέληξε εκεί ο σύζυγος και όχι, μετά ακολούθησε? Όχι, τον γνώρισα στην Ελλάδα, ναι, σε μια δόση που είχα πάει, το γνωριστήκαμε εκεί πέρα, εντάξει, ερωτευτήκαμε και εντάξει, το βήμα πάντως για μένα για να έρθω Νορβηγία δεν ήταν εύκολο, αλλά έτσι είναι το πεπρωμένο, τι να πω. Σε μια χώρα τόσο κρύα εγώ δεν θα έλεγα πως το είχα στόχο, αυτό εννοώ. Πάντως έτσι έγινε και είναι η μοίρα, τι να πω, δεν ξέρω. Τώρα, μετά από χρόνια, είναι λίγο πιο εύκολο προφανώς το να ταξιδεύεις από την Νορβηγία στην Ελλάδα από ότι, ναι, από την Ουρουγουάη στην Ελλάδα. Καμία σχέση, ναι. Πήγαινε, έρχεσαι τώρα περισσότερο, υπάρχει μια άνεση μεγαλύτερη στο να έρχεσαι εδώ στην Ελλάδα? Ναι, πολύ. Να πούμε, όχι μόνο εγώ, όλοι οι Έλληνες, γιατί εδώ πέρα τώρα όταν εγώ ήρθα εδώ, οι Έλληνες που υπήρχαν ήταν πολύ λίγοι. Σήμερα είμαστε πολλοί. Όλοι αυτοί που έχουν έρθει είναι πάρα πολύ εύκολο. Να πούμε, ταξιδεύουν πολύ συχνά στη χώρα. Ενώ μεταξύ και εμείς, εντάξει, έχω και την οικογένεια του αντρός μου που είναι από την Πελοπόννησο, πηγαίνουμε συχνά, πολύ συχνά πηγαίναμε. Καμιά φορά μπορούμε να πούμε στον χρόνο θα πάμε 2-3 φορές. Να πούμε, είναι πολύ συχνά τώρα. Δεν το καταλαβαίνω τώρα όπως ήταν παλιά. Ναι, άμα μου λες ότι η Ουρουγουάη πήγες την πρώτη φορά 8 και μετά πήγες 17, σχεδόν 10, ναι, χρόνια μετά, υπήρχε, ναι, μια μεγάλη δυσκολία εκεί, η οποία τώρα προφανώς
και με τα οικονομικά δεδομένα τα σημερινά και με την εμπειρία και με όλα αυτά και την απόσταση καλύπτεται πολύ πιο εύκολα. Θέλω να σε ρωτήσω γιατί είπες για τον ελληνισμό εκεί στην Νορβηγία και είπες ότι υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες οι οποίοι έχουν έρθει το τελευταίο χρονικό διάστημα, δηλαδή νέοι μετανάστες. Είναι πολλοί, ζουν κυρίως στο Όσλο, ζουν εκεί κοντά στο δικό σας το χωριό, είναι διάσπαρτοι. Πώς είναι έτσι ο ελληνισμός της Νορβηγίας? Ναι, έχει πολλούς. Και από εδώ που είμαι εδώ, να πούμε, λίγο πιο έξω από το Όσλο και στο Όσλο, να πούμε, περπατάς και ακούς ελληνικά και δεν τους ξέρω. Πάντως, πριν ήμασταν μια κοινότητα, στην εκκλησία προπαντός, έχει ένα σαλόνι όπου βρισκόμαστε, εκεί πέρα δεν... να πούμε, ήμασταν λίγοι και τώρα γνωρίζει ο κάμπος τους από τους νέους που ήρθαν πολύ μετά από μένα, αλλά σήμερα έχει οικογένεια, όχι μετανάστες όπως ήρθα εγώ γιατί ερωτεύτηκα ή κάποιος άλλος ερωτεύτηκε κάποια και κατάλαβες. Τώρα είναι οικογένειες με παιδιά που έρχονται. Ναι, ναι. Εντάξει, με φαντάζομαι αυτό έχει να κάνει με τις οικονομικές συνθήκες πλέον που μάλιστα, αντιμετώπισαν μάλιστα, εδώ. Τι δουλειές κάνουν εκεί, διάφορες ή υπάρχει έτσι μια δουλειά η οποία κυρίως τραβάει τους Έλληνες προς τα εκεί? Όχι, είναι γενικές οι δουλειές τους. Αυτός που δεν έχει, να πούμε, κάποιο... να είναι, να πούμε... κάτι συγκεκριμένο, εντάξει, θα πάει στις γενικές. Να πούμε, θα είναι υπάλληλο σε κάποιο σούπερ μάρκετ, άλλοι μπορεί να είναι σε κάποιο μαγαζί, άλλοι στα σχολεία, βοηθάνε. Έχει διάφορα. Να πούμε, δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Και σήμερα κάθε φορά απαιτούν επί πολύ να ξέρεις τα νορβηγικά, όχι μόνο αγγλικά. Μάλιστα. Εντάξει, τώρα η νορβηγική είναι γλώσσα είναι, φαντάζομαι, και δύσκολη. Και δεν είναι και από τις διαδεδομένες να πεις, ξέρω και, όπως λες, ξέρω ισπανικά, ξέρω ιταλικά, γαλλικά, ξέρω γερμανικά. Δεν λες ότι ξέρω και νορβηγικά. Είναι μια δύσκολη γλώσσα. Είναι δύσκολη. Και πολλοί, να σου πω, έχουν αντέξει ή το κλίμα ή το να πούμε τον κόσμο, να πούμε δεν έχουν το καφέ, ξέρεις όπως είναι στην Ελλάδα, να πούμε και εγώ έχω φίλους εδώ πέρα που δεν τους βλέπεις πολύ συχνά γιατί εντάξει οι συνθήκες, οι δουλειές, δεν ξέρω η απόσταση έχει να κάνει. Τότε εδώ πάμε με μια ατζέντα για να καταλάβω, όχι εγώ προσωπικό καθόλου, αλλά οι γενικοί Έλληνες έχουν μια ατζέντα πότε μπορούν να φεδούν για να καταλάβεις. Ναι, είναι πιο προγραμματισμένα τα πράγματα, γιατί είναι έτσι ο τρόπος ζωής, δηλαδή είναι περισσότερο ο κόσμος σε ένα προγραμματισμό. Εσύ όταν πήγες εκεί η προσαρμογή ήταν εύκολη, δηλαδή φεύγεις από ένα θερμό κλίμα, φεύγεις μετανάστρια, γεννημένη μετανάστρια και ξαναπηγαίνεις μετανάστρια πάλι μαζί με τον σύζυγο. Ήταν εύκολο το κομμάτι της προσαρμογής ή στην αρχή έλεγες «Αχ μωρέ, δεν τα παρατάμε όλα να πάω πίσω στην Ουρουγουάη ή να πάμε στην Ελλάδα»? Ναι, να σου πω, την αρχή όταν ήρθα δεν μ' άρεσε καθόλου, καθόλου. Ούτε το κλίμα μου άρεσε γιατί έφτασα το καλοκαίρι από Ελλάδα, ήρθαμε μαζί. Εδώ εντάξει, το κρύο να πούμε για καλοκαίρι μιλάω, εντάξει καμία σχέση, είμαστε λίγο απόμακροι από το κέντρο, ήμουν πάντα να πούμε ζούσα στο Μοντεβιδέο πολύ κεντρικά, εντάξει η διαφορά ήταν πολύ μεγάλη και η μάνα μου μου έλεγε πώς συνήθεις να πούμε να ζεις εκεί. Εντάξει δεν ξέρω, το βάλα λίγο πείσμα, δεν ξέρω, να γυρίσουμε Ελλάδα με το σύζυγο δεν γινότανε, εδώ ήταν η ζωή του, η δουλειά του, δεν μπορούσαμε, στην Ουρουγουάη δεν έλεγε. Και τότε σιγά σιγά, εντάξει, ξέρεις, ταξίδευα πολύ. Αυτό βοήθησε, γιατί δεν ήμουνα όλο το χρόνο εδώ πέρα. Ταξιδεύαμε, ή στην Ουρουγουάη, ή στην Ελλάδα, και τότε σε αυτό λίγο σπάει, ξέρεις, το καθημερινό της Νορβηγίας. Ναι. Το έκανε λίγο πιο εύκολο, τι να πω, δεν ξέρω. Ναι, ναι, αλλά δεν ήταν και εύκολο, δεν μπορώ να πω. Αλλά εντάξει, το συνήθισα τώρα. Όταν σκέφτεσαι ότι είσαι Ελληνίδα που έχει ζήσει και... ζει, έχει μεγαλώσει και συνεχίζει να ζει στο εξωτερικό, το πρώτο πράγμα που σκέφτεσαι εκεί στην Νορβηγία που είσαι, αν σκέφτεσαι λίγο την πατρίδα σου, η πρώτη σκέψη έρχεται, γιατί ξέρεις, λέμε ότι πατρίδα μας είναι τα παιδικά μας χρόνια, όσα ζήσαμε στις γειτονιές, στις σαλάνες, εμείς παίζοντας ποδόσφαιρο, εσείς παίζοντας κούκλες ή οτιδήποτε άλλο, ναι, κάνοντας χορό. Σκέφτεσαι πρώτα την Ουρουγουάη, σκέφτεσαι την Ελλάδα. Κάνα μας έτσι ένα ταξίδι στο πώς το μυαλό σου σκέφτεται έτσι το κομμάτι αυτό που σου λείπει. Κοίταξε, νορμάλ που το πρώτο που θα μου έρθει θα είναι Ουρουγουάη. Γιατί εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί έζησα.
γιατί στην Ελλάδα νιώθω Ελληνίδα, γιατί πιστεύω που Ουρουγουανή σε πολλά δεν είμαι, αλλά αγαπάω πολύ την Ελλάδα, όπως κάθε ένας από τη γενιά μου στην Ουρουγουάη. Δεν είμαι πουθενά, κατάλαβες, να πούμε, δεν μπορώ να πω πως είμαι Ουρουγουανή, δεν μπορώ να πω πως είμαι 100% Ελληνίδα, Νορβηγία καθόλου. Και τότε, το πρώτο που μου έρχεται είναι ο κόσμος όμως της Ουρουγουάης. Κατάλαβες, οι φίλοι μου είναι πολύ ζεστός άνθρωποι, πολύ ζεστοί. Αυτό μου λείπει, γιατί και στην Ελλάδα δεν το έχω βρει, να σου πω την αλήθεια. Και από μικρή που είχα πάει, βλέπαμε μια διαφορά. Το τι ήταν η Ουρουγουάη με την Ελλάδα. Όσο που η Ελλάδα, όταν πας στα χωριά και αυτά, είναι διαφορετικά από την Αθήνα. Mm-hmm. Αλλά αυτή τη ζεστασιά που είχαμε πάντα στην Ουρουγουάη, σήμερα λίγο πολύ έχει λίγο και αλλάξει, όπως αλλάζουν όλα, αλλά δεν υπάρχει και στην Ελλάδα. Ο Λατίνος είναι πολύ ζεστός άνθρωπος. Ναι, γενικά. Θερμός και έντονος. Πες μου κάτι τώρα, το κενό που αφήνει πίσω ο ξάδερφός σου, ο Αντώνης Σταθάκης, είναι δυσαναπλήρωτο. Είναι ένα κενό το οποίο δύσκολα θα αναπληρωθεί. Και υπάρχει ένα πρόβλημα, δηλαδή ήταν τόσο μεγάλο το κομμάτι της δουλειάς που έκανε για τον ελληνισμό. Μπορεί κάπως να γίνει ένα μπάλωμα και κάπως να βρεθεί κάτι, κάποιος να συνεχίσει το έργο του, την ελληνική ώρα εκεί στο ραδιόφωνο, τη δουλειά που έκανε στην κοινότητα. Μάλιστα. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, να σου πω την αλήθεια. Ξέρω όλους τους Έλληνες, γιατί έχω ζήσει και είμαστε ήδη πάντα. Πολλοί αγαπούν και όπως έχουμε μιλήσει, αλλά αυτό το κομμάτι του Αντώνη, δύσκολο. Πολύ δύσκολο, στο λέω. Δεν μου έρχεται στο μυαλό κάποιος να μπορεί να το κάνει όλο αυτό που έκανε. Όχι ένα κομμάτι, όλο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι, θα τους λείψει πάρα πολύ στην Ουρουγουά, είμαι σίγουρη. Γιατί αφιέρωνε πάρα πολύ χρόνο, πώς να σου πω, σε όλα τα κομμάτια, δεν ήταν μόνο σε ένα κομμάτι, σε όλα. Ναι, είχε μεγάλη λατρεία με την Ελλάδα, έτσι. Πολύ, 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 πολύ. Εκείνος πάρα πολύ. Να πούμε, αφιέρωνε πολύ χρόνο. Διάβαζε πολύ. Εντάξει, η μητέρα του, η θεία μου, ήταν αυτή που τον έκανε, τον Αντώνη, όπως να λατρεύει τόσο την Ελλάδα και να ασχολείται πολύ. Αυτό εννοώ. Ναι. Η θεία μου έτσι ήταν. Είχε προσφέρει και αυτή πολύ στην κοινότητα, δεν μπορώ να πω. Από εκεί είναι οι ρίζες του. Από τη μαμά του. Μακάρι να γίνει κάτι και να βρεθεί ένας άνθρωπος που θα ακολουθήσει τα βήματα του Αντώνιο, του Αντώνη, του αγαπημένου μας Αντώνη. Αξέχαστος πραγματικά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίνα, για την παρουσία σου εδώ στην εκπομπή Ωρα Ελλάδας. Εγώ ευχαριστώ εσάς που αυτό το αφιέρωμα του Αντώνη μας θυμάει πολύ και η αλήθεια είναι πάρα πολύ ευχάριστη αυτή η ομιλία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, Νίνα μου, το αξίζει και με το παραπάνω, Αντώνης, και όποτε μας δίνετε ευκαιρία και μιλάμε για τον ελληνισμό εκεί, συνολικότερα στη Λατινική Αμερική και ειδικότερα στην Ουρουγουάη, θα μνημονεύουμε και θα θυμόμαστε πάντα αυτή την πολύ μεγάλη φυσιογνωμία των Ελλήνων της Ουρουγουάης. Να είσαι καλά. Ευχαριστώ επίσης. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Και κλείνουμε με ένα τραγούδι το οποίο είναι έτσι λατίνικο, έχει ωραίους ρυθμούς. Εμείς θα τα πούμε τώρα μετά τα Χριστούγεννα, έτσι θα έχουμε ένα τετραήμερο ξεκούρασης. Φυσικά αύριο είναι Σάββατο και Κυριακή, κανονικά καθόμαστε και Δευτέρα και Τρίτη λόγω Χριστουγέννων και της επομένης των Χριστουγέννων. Καλές γιορτές να έχετε, εύχομαι σε όλους υγεία, χαρά και αγάπη. Αγάπη μεταξύ σας, αγάπη αχαλιναγώγητη, δίνετε για να παίρνετε. Όσο πιο πολύ δίνετε, τόσο πιο πολύ παίρνετε και γυρνάει το καλό σε εσάς. Να είστε καλά. Να κοπάλια που ασφαλίτα. Estás pensando que no sufrí, que ha sido fácil vivir sin mí. No te equivoques, sentí morir. No te equivoques, sentí morir. Cuánto te amaba, no sé decir. Fuiste mi aire para vivir.
largo que fuiste tú. Y sin embargo, te fuiste tú. Sí, canta, canta, canta. Son tantas noches que no dormí, tantas estrellas que vi morir, porque te fuiste lejos de mí. Son tantas noches que no dormí.